τι έγινε. Διά του τηλέφωνο. Καλώ τον εκπρόσωπο, ένα από τους εκπροσώπους της ΠΡΑΟΣ, να διαβάσει το ψήφισμα. Μετά το ψήφισμα, η συγκέντρωσή μας θα λήξει ειρηνικά και θα φύγουμε εν ειρήνη όλοι. Θα πάμε από τη Βουλή να μας δούνε. Μας βλέπουν, κι αν δεν μας βλέπουν. Ψήφισμα της συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας κατά της κάρτας του πολίτη. Σήμερα, Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 12 μεσημβρινή, ημέρα μνήμης του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας μας, Ιερού Φωτίου, 2 ώρες μετά τη Θεία Λειτουργία, το μυστήριο του θανάτου και της Αναστάσεως του Θεανθρώπου Κυρίου μας, συγκεντρωθήκαμε μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, και δηλώσαμε την άρνησή μας να παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη για τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, επισπεύδονται οι διαδικασίες να επιβληθεί η κάρτα του πολίτη και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσεως που συνεχώς επιδεινώνεται. Καθένας αντιλαμβάνεται ότι η κρίση προετοιμάστηκε από τους γνωστούς εξουσιαστές για να σφυροκοπηθεί ο λαός μας και να μην μπορεί να αντισταθεί στην παραλαβή της κάρτας του πολίτη. Δεύτερον, έγκριτοι νομικοί αποδεικνύουν ότι η κάρτα του πολίτη είναι αντίθετη προς το ελληνικό σύνταγμα και προς το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η επιμονή των κρατικών αρχών για την έκδοση της κάρτας δημιουργεί ερωτηματικά για τη σχέση τους με την ερχόμενη δικτατορία της νέας εποχής, μιας και ο Πρωθυπουργός έχει διακηρύξει ότι χρειαζόμαστε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Τρίτον, αν και δεν αρνούμαστε τόσο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, όσο και το πλήρωμά της, οι Έλληνες πολίτες, στη δημιουργική βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας στις συναλλαγές μας, στην επιστημονική έρευνα και στην άμεση ανίχνευση μέσω ίντερνετ του πλούτου της γνώσεως, θεωρούμε άκρως ανησυχητική την απέραντη συλλογή προσωπικών δεδομένων και το σχηματισμό προσωπικού προφίλ μέσω της διασύνδεσης όλων των αρχείων. Ο μοναδικός για κάθε άνθρωπο αριθμός και το μικροτσίπ που θα περιέχονται στην κάρτα την καθιστούν σύμφωνα με τους ειδικούς της πληροφορικής μια απάνθρωπη ηλεκτρονική φυλακή για κάθε κάτοχό της. Αυτή θα καταστεί χειρότερη αν η διαχείρισή της παραδοθεί στα κέντρα που ήδη καταπονούν και πολυβολούν μέσω της οικονομικής κρίσης των ελληνικών λαών. Τέταρτον, η καθυστέρηση των κρατικών εκπροσώπων να δώσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας στους καθηγητές της πληροφορικής που συμμετέχουν στην Ειδική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου δημιουργεί περισσότερη ανησυχία και άρνηση για την παραλαβή της κάρτας. Πέμπτον, όλο το σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λειτουργεί σύμφωνα με τους επιστήμονες πληροφορικής με τη βοήθεια των τριών οριοθετητών, όπως τους βλέπουμε πάνω στα προϊόντα, δηλαδή με τα τρία εξάρια. Μας ανησυχούν όμως επίσης οι δυνατότητες της τεχνολογίας microchip RFID. Με το ενσωματωμένο στην κάρτα RFID γίνεται άμεση διασύνδεση των βάσεων δεδομένων και υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του κατόχου της κάρτας. Το γεγονός μάλιστα ότι είναι επαναπρογραμματιζόμενο επιτρέπει στην εκάστοτε εξουσία να αναπρογραμματίζει το περιεχόμενο των δεδομένων σύμφωνα με τη βούλησή της. Θα μπορεί ακόμη και ο δυσόνυμος αριθμός 666 να προσθεθεί στην κάρτα. Με απλά λόγια δηλώνουμε, δεν βάζουμε υπογραφή σε λευκό χαρτί. Δεν παραλαμβάνουμε καμιά κάρτα που δεν ξέρουμε τι περιέχει για μας και ποιος θα τη διαχειρίζεται. Δεν παραλαμβάνουμε καμιά κάρτα με αναπρογραμματιζόμενο τσιπ, όχι μόνο μέσω ειδικών μηχανημάτων, αλλά και εξ αποστάσεως μέσω του δορυφόρου. Δεν παραλαμβάνουμε καμιά κάρτα με ή χωρίς 666, αφού ανά πάσα στιγμή μπορούν να το βάλουν. Και εφόσον η παγκόσμια διασύνδεση γίνεται μόνο με αυτόν τον αριθμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαφημίζεται διαρκώς και έχει επιβληθεί παντού. Δεν παραλαμβάνουμε την κάρτα η οποία συγκεντρώνει τα πάντα για μας και επιδιώκει να αποκλείσει από τη ζωή όσους δεν την παραλάβουν. Αυτό μας παραπέμπει στην αποκάλυψη που λέει ότι κανείς δεν μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει αν δεν έχει το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Δεν παραλαμβάνουμε την κάρτα με την οποία πολιτογραφούμαστε στο παγκόσμιο κράτος, ούτε εκχωρούμε στις αρχές το δικαίωμα να μας παρακολουθούν. Ας το κάνουν παράνομα όπως μέχρι.
μέχρι σήμερα δεν παραλαμβάνουμε την κάρτα με την οποία εμείς οι Έλληνες παραδεινόμαστε αμαχητοί σε ένα πρωτοφανές στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν παραλαμβάνουμε μια κάρτα με την οποία αρνούμαστε τη θεόσδοτη τρισχιλιετή ελευθερία μας και την παραδίνουμε σε χέρια αγνώστων ή και αντιχρήστων δυνάμεων. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμη κύριε κύριοι υπουργοί της ελληνικής κυβερνήσεως, αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές του ακόμη ελληνικού κοινοβουλίου, υπάρχουν ακόμα τα περιθώρια πριν είναι πολύ αργά να πείτε κι εσείς ως έντιμοι εκπρόσωποι μας το όχι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γιατί δεν κάνετε χρήση του δικαιώματός σας? Μπορείτε ακόμα να πείτε όχι στην ηλεκτρονική φυλακή όλων μας. Σας συμφέρει να συνταχθείτε μαζί μας. Αλλιώς σας περιμένει και εσάς η ηλεκτρονική φυλακή με τις όντως απρόβλεπτες συμφορές της. Όχι μπορείτε... στην κάρτα του πολίτη. Όχι στην κάρτα του πολίτη. Όχι στην κάρτα του πολίτη. Μπορείτε να πείτε όχι και στο 666, στο δυσόνιμο αντίκτυπο χάραγμα. Τότε θα βοηθήσει ο εντριάδη Θεός μας και θα διασώσουμε την κάρτα για μια φορά, όπως τόσες φορές στην ιστορία του έθνους μας. Ας δηλώσουμε όλοι μας, άρχοντες και αρχόμενοι, τη βαθιά μας μετάνοια για τα λάθη και τις αμαρτίες μας, για να λυτρωθεί από την επερχόμενη τυραννίδα η πατρίδα μας. Συντονιστική Επιτροπή κατά της κάρτας του πολίτη. Εγκρίνεται? Ευχαριστούμε. Αυτονόητο το ναι. Να πριν καλέσω τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο να κλείσει τη συγκέντρωση, θα διαβάσω μόνο, ξέχασα εγώ φταίω, τους χαιρετισμούς που μας στέλνει η Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος για την Ελληνοορθόδοξη Παράδοση Παρακαταθήκη και το γνωστό περιοδικό, το ξέρετε όλοι, και η Πρωτοβουλία Πολιτών για την Πνευματική Ελευθερία. Καλούμε τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο και οι επάρξεις. Καλούμε λοιπόν τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο να κλείσει την σημερινή μας συγκέντρωση. Αυτή η μέρα που είναι και σημαδιακή, γιατί είναι η μέρα του Μεγάλου Φωτίου, ο οποίος πάλεψε την παλαιά τάξη πραγμάτων, την παπική τάξη πραγμάτων, και ελευθέρωσε το γένος μας και την εκκλησία μας από την τυραννία την παπική. Αυτή τη μέρα συγκεντρωθήκαμε, ακούσαμε τις όμορφες αυτές ομιλίες, διατρανώσουμε την πίστη μας στον Χριστό, στην ελευθερία και την αντίδρασή μας στην επερχόμενη κάρτα του πολίτη. Τώρα κλείνοντας, θα πούμε όλοι μαζί στο Τυπερμάκο και τον Εθνικό Ύμνο. Πριν κλείσουμε για άλλη μια φορά, να θυμίσουμε ότι στις 27 Μαρτίου υπάρχει η επόμενη συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως, 3 η ώρα το μεσημέρι. Θα είναι όλοι εκεί, ο Πατριζαράντης, ο Σταγιώνης, ο Φωτόπουλος, όλοι. Και θα είναι και αυτοί που δεν μπόρεσαν σήμερα να έρθουν ή αυτοί οι οποίοι περίμεναν να δουν σήμερα πόσοι θα είμαστε για να έρθουν. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι την επόμενη φορά, στις 27 Μαρτίου, θα είναι 5 φορές παραπάνω το πλήθος. Αυτό θα το σκεφτούνε. Να έρθουν οι δεσποτάδες! Να έρθουν οι δεσποτάδες! Τάσο! 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 Oh.
Να θυμίσουμε κάτι. Πρώτον, αυτό που είπε ο πατήρ Νεκτάριος για να μας μετρήσουνε, να μην μας ματιάσουνε δηλαδή, να φύγουμε δεξιά και αριστερά. Από πάνω. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας λόγος σοβαρός. Κανένας από εδώ, γιατί έχουμε τα μηχανήματα και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Όλοι δεξιά και αριστερά. Μπροστά από τις σκάλες. Έτσι, όχι μπροστά από τις σκάλες, δεξιά και αριστερά. Από τα πλάγια. Έτσι, να τους δείξουμε κιόλας. Από τους δρόμους. Ανεβείτε αδέλφια μου μπροστά στο Σύνταγμα, δεξιά και αριστερά. Ελάτε να μας μετρήσουν. Ελάτε. Είναι το δικό σας Σύνταγμα. Είναι το δικό σας Σύνταγμα. Είναι η δική μας Βουλή των Ελλήνων Ορθοδόξων. Αρκουλάτος. Όχι, στην κάρτα του πολίτη. Όχι, στην κάρτα του πολίτη. Όχι, στην κάρτα του πολίτη. Μόρβο, ναι, περίμενε. Αυτοί που μέναμε, δεν πειράζει. Ναι, αλλά ας πει ότι η μισή απάνω είναι, στην εξέδρα ρε, αλλά μην παράς τηλέφωνο, γιατί γράφω. Πατέρα Σαράνι. Στην εξέδρα πάνω είναι, αλλά γράφω. Πατέρα Σαράνι. Έχει και πίσω τη καλύτερα. Δώσε λίγο. Τρία λόγια, τρία λόγια. Τρία λόγια, ακριβώς, πού είναι, εκεί. Λες, κανονικά. Φέτσα λιγάκι, ακούγεται. Ακούγεται. Θα πρέπει, δεν ακούγεται, να μου καθόλου. Ακούγεται, ακούγεται. Δεν είναι παιδί μου, σε παρακολουθεί. Έχω ασύρματο ακουστικό, ακούγεται. Θα πρέπει να, αδελφοί μου, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τις 24 Μαρτίου, αλλά 14 Μαρτίου με το Ορθόδοξο, για να ξέρει ο λαός, να μην μένουμε μόνο στις 27 Μαρτίου, αλλά και στις 14 Μαρτίου. Κατάλαβες με το παλιό μόνο. Για προχωράτε ρε παιδί. Thank you.
Το μπουκάλι που το έχεις. Την μπουκάλα της ημέρας. Να μην είστε παραμυθάδες. Τι είναι. Καλέτε την αλήθεια. Μόνος ήρθες. Ναι. Είναι του Μέγκα Βαρύ. Η αλήθεια. Κάποιος είναι πίσω σου. Είμαστε τράλι τώρα. Έχει ανοίξει περίπτερο. Να, μας είπε τράλι. Πρέπει να το πηγαίνεις έτοιμα. Από εδώ, από εκεί. Είμαστε όλοι εδώ. Ο Νικήτας, ναι. Δεν γνώρισε. Από το Πολατσιόνι να πάμε, Ακρόπολη να μας πάρουν τα κανάλια όλα.